Θα σου ρίξω κάλας στο σκυλάκι σου και να μπαίνω βγαίνω στο σπιτάκι σου. Κοζάνη, 14 χρόνια σε αυτή την πόλη, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Διανύουμε την ομορφότερη περίοδο αυτής της πόλης, που φυσικά είναι από κρυά. Η Κοζάνη είναι φημισμένη για το καρναβάλι της και για τον τρόπο που το διασκεδάζει. Γενικά αυτή την περίοδο η πόλη είναι γεμάτη κόσμο, γεμάτη τουρίστες. Έρχεται κόσμος από όλα τα σημεία της Ελλάδας και βλέπεις πλατείες, στενά, πεζόδρομους, δρόμοι να είναι όλοι γεμάτοι κόσμο. Όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα, παντού χάλκινα, σουβλάκια, ό,τι πρέπει για εμάς τους διατροφικούς. Γενικά αυτό το διάστημα παίζουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Κάθε μέρα μία γειτονιά ανάβει και ένα φανό. Για όσους το γνωρίζουν, ο φανός είναι αυτή η φάση που βλέπετε με φωτιές. Βάζουν μια φωτιά στη μέση, παίζουν παραδοσιακά κομμάτια. Έχει κόσμο παντού, χορεύουν σχεδόν όλοι. Δίνουν κρασιά, κυχή στα χωριά μας πιο κάτω, στα Σέρβια, σουβλάκια κλπ. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία φάση και μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Ειδικά για κάποιον που δεν το έχει βιώσει όλο αυτό. Εκτός αυτού, καθημερινά στην κεντρική πλατεία γίνονται διάφορα παραδοσιακά χορευτικά, διάφορες σχολές χορών. Το πιο γνωστό όμως event της Κοζάνης θεωρώ πως είναι το πάρτι νεολαίας. Και μόλις έκανα πάσα στον εαυτό μου για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο κάνω αυτό το βίντεο. Αυτές τις μέρες είχα μια πρόταση από τον αδερφό μου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο Νίκος ο Παυλός. Είναι ένας γνωστός DJ στην Κοζάνη και γενικά στα περίχωρα της Κοζάνης και είναι ένας από τους DJs που θα παίξει στο πάρτι νεολαίας. Οπότε μου ζήτησε να πάω και να βγάλω ένα βίντεο από την εκδήλωση, που είναι μια μοναδική εκδήλωση γιατί γεμίζει όλη η πλατεία χιλιάδες κόσμο, παίζουν διάφοροι DJs από όλα τα μαγαζιά, μουσικές παντού, πάρτι, πυροτεχνήματα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από φοιτητής που είμαι εδώ πέρα. Οπότε μου λέει ο Νίκος, ψήσου αν μπορείς να έρθεις να βγάλεις λίγο την όλη φάση από το πάρτι νεολαίας. Και λέω, why not. Τα πλάνα αυτού του βίντεο είναι να σας δείξω κάποιες από αυτές τις μέρες που θα βγω, κάποια στιγμιότυπα, και ένα σίγουρο κλείσιμο αυτού του βίντεο θα είναι στα δικά μας τα Μερκάτο, στα Σέρβια, δίπλα από τη γνωστή τη γέφυρα στη Λίμνη Πολυφίτου. Κάθε χρονιά μαζευόμαστε για να πετάξουμε χαρταϊτό και γενικά εκεί πέρα ο Δήμος κάνει διάφορα σκηνικά. Οπότε αυτές τις μέρες θα έχουμε διάφορες αφίξεις, ξεκινώντας από έναν που θα τον θυμηθείτε μόλις τον δείτε, που θα πάω στα κτέλ να το μαζέψω. Κοιτάξτε ένα καμάρι που καταφτάνει στον τόπο του εγκλήματος. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σε άλλο ένα βίντεο. Έτοιμος και να δώσει. Ανάλαφρος μετά από 2 ώρες ύπνου στο λεωφορείο. Θα καμπήκα μέσα, αλήθεια σου λέω. Κοίταξε απλά ποια είναι δίπλα μου και μετά από 2 λεπτά είχα κοιμηθεί ήδη. Πώς αισθάνεσαι μετά από χρόνια που. Περίεργα. Που επιστρέφεις. Περίεργα. Ανησυχώ λίγο με κάψουνε. Γιατί ρε. Εσύ όταν βγαίνει τον καρνάβαλο την Κυριακή. Σωστό. Ναι. Δεν ξέρω. Καλά πιστεύω. Μια χαρά, ρε. Μια χαρά θα περάσουμε. Από μου, πώς είσαι. Νιστάζω λίγο. Ναι. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πάμε.
Παυλό, το Dota Night Club. Φτάσαμε στο τέλος των αποκριών και πώς γίνεται το σωστό σβήσιμο φυσικά στα μέρη μας, στη γέφυρα Στριβιών, στη λίμνη Πολυφίτου. Και μπορώ να πω ότι το team είναι πολύ δυνατό σήμερα. Θα έλεγα ότι είμαστε οι Avengers στην τελευταία τους ταινία. Δεν έχω δίπλα μου. Το Βαγγέλη και τη Μάρτζη. Πες μου καταρχάς ότι θα πετάξεις αυτό το χαρταετό. Θα προσπαθήσω, αν και έχουμε ένα καλύτερο. Λογικά. Καταρχάς, θα το επιχειρήσουμε. Πώς πέρασες αυτές τις μέρες στην Κοζάνη? Μαγικά. Ναι. Και βγήκαμε και ήπιαμε και τα σπάσαμε. Θέλω να είμαστε νέοι, δεν θέλω να πέφτουμε ποτέ. Να, ορίστε, ο πρώτος, ο αγαπημένος σας, ο οποίος έχει εφοδιαστεί πλήρως. Ραγαλίτσα. Ραφαήλ Παπαδημητρίου, γνωστός και ως Ράφας. Σαν να σε βλέπω σε παραλία στη Μύκονο. Όχι Μύκονο, ρε. Καρία. Ωραίος. Χρήστος Βέκιος. Μετά από καιρό ξανά στο βίντεο. Αυτό το θυμάστε? Σας θυμίζει κάτι? Λάμπρος Αίρης. Γνωστός και ως Καλβάς Μελίσσα. Πώς τίποτα βάλεις όλα αυτά. Αυτή η λαγάνα δεν μας είπες, είναι διαιτής, είναι ολικής αλέσεως? Όχι, δεν είναι. Ο Ταραμάς. Ο Ταραμάς δεν υπάρχει πλέον. Θα ρωτήσω κάτι άσχημο. Ο Ευάγγελος πού είναι? Τι έγινε, αγόρι μου? Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πετάξω το χαρταετό φέτος. Δεν σε ευνόησε ο καιρός? Γιατί δεν φυσάς λίγο? Ο καιρός φέτος δεν μας έκανε το χατήρι, δεν έχει καθόλου αέρα. Οπότε δυστυχώς δεν πετάξαμε το χαρταετό. Παρ' όλα αυτά, διασκεδάσαμε, ήρθαμε εδώ, φάγαμε τη φασολάδα μας, τις ελιές μας, τον Ταραμά μας. Και εντάξει, περάσαμε πολύ όμορφα για άλλη μια χρονιά, όπως κάθε χρόνο. Χορτάτο σε βλέπω. Εννοείται. Είχα φάει ήδη λαγάνα και ελιές από το σπίτι και χαλβά. Και έφαγα και τη φασολεδίτσα εδώ από πάνω έτσι για να κάτσει. Και είμαι πλήρης τώρα, μπορώ να πω. Ωραία. Έτσι για να ξεκινήσει ωραία η περίοδος της Σαρακοστής. Ωραία, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ, από εκεί ελάτε μαζί μας. Βρισκόμαστε στο Χαλβά η Μέλισσα. Μας έχει ταΐσει χρόνια εδώ η Μέλισσα, Χαλβά. Εδώ είναι τα αφεντικά. Μεγαλώσαμε με τη Μέλισσα. Έτσι. Μεγαλώσαμε με τη Μέλισσα από την κοιλιά της μαμάς. Έτσι, η Μέλισσα δεν έχετε ξαναφάει. Το λάμπρο πίσω το βλέπω λίγο τροπαλό. Γι' αυτό γίναμε έτσι γλυκά παιδιά, επειδή τρώγαμε πολύ χαλβά από μικρή. Ευάγγελ, είναι διατροφικά πιστεύεις? Δηλαδή κάνει για τη διατροφή μου? Εννοείται ότι κάνει και γινόμαστε όλο και πιο γλυκοί όσο τρώμε. Φίλε, ο καλύτερος χαλβάς. Με διαφορά. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε, χαίρομαι που οι μαθητές μου τώρα είναι και σχεδόν επαγγελματίες βιντεολήψης. Σαν να είμαστε Κυριακή στο χωριό ένα πράγμα. Εδώ είμαστε ο Σύλλογος Γυναικών Σερβίων η Εστία και του ευρύτερου Δήμου. Δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία 10 χρόνια πολύ πιο ενεργά από ό,τι παλαιότερα και οι γυναίκες φτιάχνουν παραδοσιακά γλυκά, παραδοσιακά ποτά, τραχανά σπιτικό. Φέτος παραγγείλαμε και μαγνητάκια για την ανάδειξη του τόπου μας για μια εύκολη και ωραία διαφήμιση. Ναι, τα είδαμε. Και ειδικά την ημέρα της Καταράς Δευτέρας φτιάχνουμε πυροσκή παραδοσιακά και λουκουμάδες. Χαρητήρια στις κυρίες που από τις 6 το πρωί είναι στο σύλλογο και
ασχολούνται με το να τα φτιάξουν. Εμείς αυτά δεν γίνονται έτσι απλά. Ναι. Μπράβο. Ωραία, Ευάγγελε. Η Τασούλα, η Κατίνα, η Ρούλα, η Αντωνία, μέσα είναι η Βάσο. Βάσο, έλα λίγο. Όλο το κρου. Άντε, δεν μπορεί να το τηγάνει. Ήρθαμε και στο σημείο που υπήρχε πριν φασολάδα, τώρα δεν υπάρχει όμως, γιατί φαγώθηκε όλοι. Εδώ η κυρία Βαρβάρα. Είναι πρόεδρος των καφί Σερβίων. Ήταν μία από τις κυρίες που μοίραζαν τη φασολάδα. Για πείτε μας, σας πήρε πολύ ώρα να την ετοιμάσετε. Από πότε είστε εδώ? Από τις 5 το πρωί. Από τις 5 το πρωί. Ήθελε, μέχρι και τώρα. Και πόσα καζάνια σαν αυτό ετοιμάσατε δηλαδή? Εσύ πόσα πιάτα έφαγες, θέλω να πει. Εγώ άστο, έχω χάσει το μέτρημα κι εγώ. Ωραία. Δηλαδή και πόσα άτομα μαζευτήκατε δηλαδή για να κάνετε όλη αυτή την προετοιμασία? Πόσα άτομα, δύο άτομα ήμασταν. Μόνο δύο άτομα? Ναι. Δύο άτομα καζάνια? Το κάνουμε κάτω στο καφί, τα υλικά φυσικά ήταν από το Δήμο, μας τα έχουν δώσει. Και όλο το παν παίζει τα καλά υλικά. Πήραμε ωραία υλικά, κάνουμε και καλή φασολάδα. Άμα δεν βάλεις υλικά... Και παίζει. Σίγουρα βάλατε και πολύ αγάπη, εμείς δοκιμάσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Δεν θέλει να μας πάρει συνταγή, Ευάγγελε. Είναι μυστική, μυστική η συνταγή, έτσι, έτσι. Αρχόμαστε εδώ κάθε χρόνο να τρώμε. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ, ποιοτικό έλεγχο? Ποιοτικό έλεγχο. Ωραία. Εδώ τι έχουμε? Δώσ' το μου. Αυτό. Θα ρωτήσω. Chris ASMR. Δεν το πιάσε αυτό όμως. Ποιο? Δεν το άκουσες. Λέει σύγχρονος πόντι λιατρικούς γυναικείους. Λοιπόν, Μάγκες, κάπου εδώ έτσι κλείνει αυτό το βίντεο. Με όλο αυτό το ποτπουρί πλάνων που έχω βγάλει από αυτές τις μέρες. Υπήρχε οργάνωση στο βίντεο όμως, Αποστόλη. Υπήρχε μεγάλη οργάνωση, όλα πήγαν όπως έπρεπε. Μπορεί και όχι. Ή μπορεί και όχι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο παράπονο γενικά. Παράπονο όλα μεγάλη. Τέλεια. Χαρταϊτό πετάξαμε. Χαλβά φάγαμε. Χαλβά φάγαμε. Φασολάδα φάγαμε. Φασολάδα φάγαμε. Φάγατε. Βασικά εγώ δεν έφαγα, δεν πειράζει. Εγώ δεν κρίμα. Ένας έφαγε όλοι χορτάσαμε, δεν είναι. Αυτά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή σαρακοστή. Τα φιλιά μας. Στο επανεδύνη.